Γιατί το κλείσες ρε, μια χαρά χόρευε η κοπέλα. Δεν του αρέσαμε του Νικολάκη. Δεν μιλάμε Νικολάκη. Ένα σου λέω, χόρευα κατούριτη 5 ώρες το έμπι. Είχα ακούσει ότι σου αρέσουν τα ροκάτικα, αλλά δεν το φανταζόμουν. Αχ, δεν υπάρχουν ήδη άλφα μου. Άμα το τραγούδι γαργαλά την καρδιά και τη φτέρνα, δεν πάνε να μη πυρώτικο. Δεν πάνε να είναι ρέγγε. Μέσα είμαι. Εμένα μ' αρέσει hip hop. Αλλά η μαύρη μουσική είναι η αρχή το πάντων. Το κερατό μου στο διάολο! Νικολάκη, δεν σε κόβω για γκέι. Από τη φωνή, ούτε απ' έξω δεν έχεις περάσει. Να είσαι καλά. Για να δούμε, έχεις γυναίκα. Αραβωνιαστικιά. Γκόμενα. Όχι. Γκόμενα, σωστά? Ναι, γκόμενα, σωστά. Μας την έκανε όμως. Ήταν μια σχέση λάθος πάθους, σωστά? Τα συγχαρητήριά μου, σωστά. Δεν γίνεται. Πού θα πάει αυτή η ιστορία? 3 χρόνια είμαστε μαζί. Δεν θα με παντρευτείς, σωστά? Ούτε μπροστά να σου. Είδες κάτι ματάνω κι εγώ από τη νύχτα. Εκτός από το να μαδάς τους λεφτάδες. Καλά δεν το πηγαίναμε στο soft. Και από αγάπη πώς βολεύεσαι με στιχάκια από καψούρα τράγουδα? Μη μου πεις τώρα ότι πιστεύεις στην αγάπη. Στην αγάπη, στη χημεία ανάμεσα σε 2 ανθρώπους. Ξύπνα Νικολάκη, παλιά ο έρωτας ήταν χημεία. Τώρα είναι μαθηματικά. Τόσα βγάζεις, τόσα παίρνω. Όταν έχεις λεφτά και επιτυχία, όλοι είναι γύρω σου. Όταν δεν τα έχεις, το τηλέφωνο από λάθος δεν χτυπάει. Οπότε τώρα που θα έχεις επιτυχία, θα είναι όλος ο κόσμος στα πόδια σου. Εσύ τι θα κάνεις με τα λεφτά που θα πάρεις από μένα? Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Θα αγοράσεις κανένα σπιτάκι? Μπα. Αμάξι? Μπα. Αμάξι έχεις. Μπορεί να είναι παλιό, αλλά έχεις. Τελικά βλέπω περισσότερα πράγματα τώρα που δεν βλέπω παρά όταν έβλεπα. Ίσως γιατί είναι η πρώτη φορά που ασχολείσαι με κάποιον άλλον εκτός από τον εαυτό σου. Ίσως γιατί έχω τόσο ενδιαφέρουσα παρέα. Τι λες ρε Νικολάκη? Και τι άλλο μπορώ να κάνω εδώ μέσα? Νικολάκη, πού πας καλέ? Τι τελείωσε τώρα το group therapy? Να σου πω και τ' άλλο. Έχω τελειώσει τη φιλοσοφική. Ναι, ναι. Ψέματα σου είχα πει ότι σταμάτησε το σχόλιο στο 14. Τυφλώστα τότε το τενούν τα τόματι. Ιδίπους τύρανος. Χρησιμοποιεί την παρήχηση του τάφ για να υποδηλώσει την τραγική ηρωνία της μελλοντικής τύφλωσης του τυράννου. Κουστάρεις να έχεις τον έλεγχο, Νικολάκη. Είναι η πρώτη φορά που έχεις τον έλεγχο στο οτιδήποτε, έτσι. Στο μικρό, σε μένα, στους μπάτσους, στο Σπύρο. Είμαστε κομπλεξικοί, Νικολάκη, Μας γυρεύοντας να σπάσει κανένα παΐδι, μου φαίνεται. Σαν άβει να έχεις τον έλεγχο, αλλά μην την πολυψωνίσεις. Τελικά πρέπει να είσαι πάρα πολύ απελπισμένος για να φτάσεις ως εδώ. Έτσι φαίνεται. Τι κάνεις? Λοιπόν, άκουσε να δεις πώς θα γίνει το πράγμα. Θα ανοίξω την πόρτα, θα βγω έξω και μετά θα βγάλω το μαντίλι για να μην σε δω. Κάτσε κάτω, είπα! Γιατί θα κάνεις να μην πυροβολείς στο γόνατο? Αρκετά έκανες το κέφι σου! Τώρα ήρθε η σειρά μου να χαρώ την επιτυχία που μου προσφέρατε! Αυτό θα το κάνεις όταν θα βγεις έξω. Εδώ μέσα θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ, κατάλαβες? Κάτω τα χέρια σου! Σκάσε καμιά φορά! Σκάσε εσύ! Πούλα σου! Φασίστα! Πούλα σου! Και όχι. Δεν εννοώ αυτό. Για όλα αυτά που γίνανε, δεν συστηθήκαμε έτσι όπως πρέπει. Για όλα τα υπόλοιπα. Γιώργο!
Έρχονται οι μάρτυρες, μας πιάσανε! Τι! Έρχονται οι μάρτυρες! Ψυχραιμία! Ψυχραιμία! Να σκεφτώ! Δεν έχεις να σκεφτείς τίποτα. Βγείτε έξω, κρυφτείτε, θα σας καλύψω εγώ στους μπάτσους. Τι είναι αυτή, τι έγινε όσο έλειπα! Το όπλο σου! Άντε δρόμο! Κυρία Στέλλα μου, χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Είστε εξαιρετικοί. Το ξέρω. Θα ήθελα... ένα αυτόγραφο. Ναι, αν σας είναι εύκολο. Στο Νικολάκη.